Καλούμε η λειτουργία του Δήμου τις τελευταίες μέρες. Πώς εξελίσσεται? Ο Δήμος δεν λειτουργεί τρεις μέρες με απόφαση της ΚΕΔΕ. Έχουμε κλείσει Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη όλα τα Δημαρχεία της Ελλάδος. Χθες είχαμε και την απεργία των υπαλλήλων των ΟΤΑ, το οποίο σημαίνει ότι Δευτέρα και Τετάρτη λειτουργούσαν μόνο οι υπηρεσίες καθαριότητας και της πρόνοιας. Από εκεί και πέρα τίποτα άλλο δεν λειτουργούσε, ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε, ζητούσε διάφορα χαρτιά γιατί τα είχαν ανάγκη για χιλιάδες λόγους, ο καθένας χωριστά. Υπομονή, αύριο ανοίγουν οι δήμοι και πιστεύω να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Από εκεί και πέρα γίνεται ένας αγώνας, τον ξέρουν όλοι, τον έχουν ακούσει από τις τηλεοράσεις και από εσάς τα ΜΜΕ. Γίνεται ένας αγώνας για να μείνουν οι υπάλληλοι του Δήμου, τους οποίους εμείς θεωρούμε απαραίτητους. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, ο Θεός βοηθός, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τι θα είστε, δηλαδή αν σε περίπτωση... Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν στο Δήμο 10, 12, 15 χρόνια. Δεν μπορείς να τους βγάλεις εύκολα αυτούς έξω, να τους πετάξεις. Έχουν δημιουργήσει υποχρεώσεις, οικογένειες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μαστίζει όλη την Ελλάδα, το ξέρετε, και όχι μόνο το Δήμο. Και τους ιδιώτες, τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση την οποία δεν την έχω ξαναζήσει στα χρόνια που είμαι και στα κοινά αλλά και στο εμπόριο και παντού. Είναι μια τραγική κατάσταση η οποία πρέπει από τους 300 να αντιμετωπιστεί με σύνεση και με το συμφέρον πάντα στον κόσμο, στο λαό. Δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις εναντίον του λαού τους. Γιατί αυτοί τους εκλέξανε και ίσως τα πράγματα μετά να είναι αντίστροφα για αυτούς. Πρέπει να προσέξουν και να αγωνιστούν και ό,τι μπορέσουν να κάνουν καλύτερο. Πριν από λίγες μέρες ο Δήμαρχος είχε συσκέψεις στην Αθήνα με φορείς. Τι διαβεβαιώσεις φέρνει για αυτό το θέμα, τι σας έχει... Τίποτα δεν υπάρχει, σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ ελέγχθησαν, ήμουνα σε μια συνεδρίαση της ΠΕΔ, των δημάρχων της Πελοποννήσου, ελέγχθησαν από όλους τους δημάρχους υπέρ των υπαλλήλων, γιατί είναι απαραίτητοι υπάλληλοι. Η Δημοτική Αστυνομία είναι και ένας κλάδος ο οποίος δίνει πάρα πολλά στο Δήμο, εισπράττουμε χρήματα τα οποία δεν ξέρω πώς θα τα εισπράξουμε μετά. Αφενός και αφετέρου υπάρχει και η ευνομία στην πόλη μας. Όσο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ευνομία, αλλά αυτοί αγωνίζονται για την ευνομία και την τάξη και την ευταξία στην πόλη μας. Από εκεί και πέρα. Πρέπει πάση θυσία κάτι να γίνει για αυτούς. Λένε θα τους πάνε στην αστυνομία. Δεν ξέρω, εγώ όταν ήμουν αντιδήμαρχος και δεν υπήρχε η δημοτική αστυνομία, με την αστυνομία δύσκολα συνεννοιόμαστε. Δεν ερχόντουσαν πάντα. Γιατί δεν ήταν δική μας. Δεν μπορούσα εγώ να διατάξω συνταγματάρχη, λοχαγό και... Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ενώ τους δημοτικούς μας υπαλλήλους όπου θέλαμε εμείς τους πηγαίναμε. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της δημοτικής και της άλλης αστυνομίας. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο από τους ίδιους να ιδρυθεί η δημοτική αστυνομία σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους. Τώρα το παίρνουν πάλι πίσω. Δεν ξέρω τι γίνει, τι σκέπτονται και τι κάνουν.